το να κρίνουμε τώρα, ειδικά αυτή τη στιγμή, αστυνομικά τμήματα. Παίρνει σειρά από ό,τι μαθαίνω και δεν θέλω να γίνω άγγελος κακών ειδήσεων και το αστυνομικό τμήμα Θηλιατρών και των Γαργαλιάνων. Ουσιαστικά θα πρέπει να υψώσουμε ένα τείχος διαμαρτυρίας φωνής. Είναι θέμα ζωής. Μας κλείσανε σχολεία, μας κλείσανε δημόσιες υπηρεσίες, τράπεζες. Τώρα μας κλείνουν και κέντρα υγείας. Μας κλείσουν και αστυνομικά τμήματα. Άρα θα πρέπει να τους πούμε, κύριοι, εσείς δεν κάνετε μεταρρύθμιση. Αυτό είναι ένα εγκληματικό σχέδιο άλωσης, περισσότερης εχμαλωσίας της πατρίδας μας και του λαού μας. Πάτε να σφραγίσετε αυτό το ελεύθερο κράτος που λέγεται Ελλάδα και ξέρουμε ποια κέντρα στις Βρυξέλλες και πέραν του Ατλαντικού μηχανεύονται εδώ και 10 χρόνια την ολοκληρωτική εχμαλωσία και καταστροφή μας. Και ξέρουμε τα σατανικά του σχέδια ποια είναι. Δεν μπορεί στην Ήπεθρο, στην επαρχία που έχει ανεβεί η εγκληματικότητα, η παραβατικότητα, να κλείνουν αστυνομικά τμήματα αυτό τον καιρό. Δηλαδή, τι θέλουν να μας κάνουν οι εγκέφαλοι που σπούδασαν στο Far West? Να μας κάνουν Far West, Άγρια Δύση, να είμαστε Τέξας, να οπλοφορούμε όλοι για να πάμε σπίτι μας? Αυτό είναι μεταρρύθμιση ή είναι ένα εγκληματικό σχέδιο για να χτυπήσουν ακόμα πιο πολύ πισόπλατα την πατρίδα μας? Λυπάμαι που η κυβέρνηση αυτή παίρνει και υλοποιεί τέτοια προγράμματα, όταν είχε υποσχεθεί τα εντελώς αντίθετα πριν λίγους μήνες. Είναι θέμα ζωής και ασφάλειας. Ο Δήμαρχος είναι στην πρώτη γραμμή, όλοι μας, όλη η κοινωνία, οι πρόεδροι, η δημοτική αρχή, συμπολίτευση, αντιπολίτευση. Δήμαρχε, έκανες πολύ σωστά που είπες, θα γίνει ένα έκτακτο δημοτικό συμβούλιο να πάρουμε συγκεκριμένες αποφάσεις, δράσεις, τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Ακούστηκαν διάφορες προτάσεις. Να κλείσουμε δρόμους. Θα πρέπει αυτό να δημοσιοποιηθεί το θέμα. Δεν κλείσαμε ένα παράρτημα του ΙΚΑ και πάμε στην γειτονική πόλη να εξυπηρετηθούμε, που και αυτό είναι κακό. Κλείνουμε, ουσιαστικά σφραγίζουμε την ασφάλεια των πολιτών. Οι κυβερνώντες τι θέλουν? Ποιες οι πολιτικές εφαρμόζουν? Από ποια κέντρα εκπονούνται αυτές οι πολιτικές, που είναι πολιτικές εχμαλωσίας και καταστροφής της πατρίδας μας και της Ήπεθρου? Θα πρέπει να αντιδράσουμε. Χαίρομαι γιατί σας το λέω εδώ. Ο Δήμαρχος είναι παρόν. Έχει κάνει με το δικό του τρόπο και τη διπλωματία και την πολιτική που έχει τις απαραίτητες ενέργειες. Δεν είναι τωρινό, το περιμέναμε, το είχαμε ακούσει πριν τις εκλογές ότι αυτό είναι το σχέδιο και τώρα υλοποιείται. Λοιπόν, δεν θα περάσει. Θα αντιδράσουμε, γι' αυτό είμαστε εδώ και πέραν πάσης πολιτικής να ξέρουμε πολύ καλά ότι πάνω απ' όλα είναι η ασφάλεια των πολιτών, της πατρίδας μας, των χωριών μας, στα οποία πρέπει να τα προφυλάξουμε για μας και για τα παιδιά μας. Ευχαριστώ.